εσείς, ό,τι είναι το τέλος του κόσμου. Το αποφαγγελάτε. Σε λεπτό δεν μπορεί να βλέπει. Να μην βγει. Χιάστα και άστρα. Καινούριο ραντεβού με την καταστροφή αύριο. Την ίδια ώρα. Μην λείψει κανείς. Απ' τη γη. Ρε χαζί. Αν το τέλος του κόσμου ήταν εφικτό, δεν θα το έχει σκεφτεί ο Βενιζέλος. Τέλος του κόσμου. Μάγιας. Τέλος αβεβαιότητος. Σαμαράς. Τέλος ακινήτων. Μπαίνει. Τέλος πάντων, Σίλας. Πρόεδρος του Συλλαλισμού. Κοίτα να δει, τώρα που έγινε της μόδας η συντέλεια, ο Σκάι την έκοψε. Αυτό το δέντρο σαν δέντρο, ένα κτίριο, ένα περίεργο φουτουριστικό, ένα... Δεν το έχει καταλάβει κανένας, είναι οικονομικό λέει, ήταν... Να σε, εγώ σας είπα, βάλτε ταμπέλες, προσοχή γιορτές. Οικονομικό, εύληπτο, σαφές, φουτουριστικές μαλακίες, χαζά. Κατά τα άλλα πήγα να κάνω λέει... Φορολογικό έλεγχο στην Αγία Βαρβά. Πρώτα πρέπει να εξηγήσεις τι είναι το φορολογικό έλεγχο. Πλάκα κάνει. Μικρή Κίνα είναι. Το κτίριο Βίλα Αμαλία, 20 χρόνια εγκατάλειψη, 20 χρόνια. Προσοχή στη διαφορά μεταξύ εγκατάλειψης και κατάληψης. Θα μαζεύουμε χαρτάκια. Αυτά τα... Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα χαρτάκια. Οι αποδείξεις πολύ ωραία για το επόμενο χρονιά. Πάλι το φορολογικό, πάλι θα μετράμε. Να μην μπερδευόμαστε. Εγώ ρωτάω το λογιστή. Πόσο ποσό πρέπει να έχω από αυτά τα χαρτάκια. Μου λέει τόσο. Τόσο θα δηλώσει. Άμα αφισβητεί κανείς το αποτέλεσμα, σε έρθουν από την εφορία να τα μετρήσουν. Κάθομαι εγώ μετράω χαρτάκια. 170.000 εκκρεμούν υποθέσεις φορολογικού αυτού δεν τις έχουν. Δεν θέλουν να μετρήσουν τα χαρτάκια τα δικά μου. Η Τίλμα Ρούσεφ, θα είναι πάντα ο πρόεδρος της Βραζιλίας και της καρδιάς μας. Σίμω και Δίκογλου. Κατά τα άλλα, φτάσαμε τους 16.000 followers. Έτσι για να σκάνει η εχθροί μας. Έγραψε ο Άδωνης στο Twitter. Κάθε άνθρωπος είναι περήφανος για διάφορα πράγματα στη ζωή του. Ο Άδωνης για τους followers που έχει στο Twitter. Εσύ πώς κατά τα άλλα, είδατε τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Διαφήμιση του Χαβιέ Μπαρδέμ μιλάει ελληνικά. Τσικά το πράγμα. Εγώ έχω πετύχει Χρυσαυγίτη να μιλάει ελληνικά. Μάγκες, και να διευκρινίσουμε κάτι. Αντισυστημικός καλλιτέχνης είναι αυτός, πώς το εννοώ, δηλαδή, που δεν επηρεάζονται οι απόψεις του από τα συμφέροντα. Όχι αυτός που δεν πληρώνεται για τη δουλειά του. Το διευκρινίζουμε. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ είμαι πρόεδρος του Συλλαλισμού. Θέλω να πω μέσα. Αυτό. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα, κάπου εκεί πολύ ψηλά, βρίσκονται οι ευθύνες και οι περιστάσεις. Περιμένουν κάποιον να τις αναλάβει και να τις πάρει. Τέλος, όσοι κάνουν σαρδάμ, αποκλείονται από το συλλαλισμό. Γιατί έχουμε πάρα πολλές διαδικασίες, τις οποίες χρησιμοποιούμε κληροτίδα. Οπότε, είναι επισφαλές. Αυτά για σήμερα, αυτά για φέτος, η φωτογραφία της ημέρας. Όλα τα μέλη του πρώτου συνεδρίου του συλλαλισμού. Τα παιδιά του Comedy Lab δηλαδή, τους ευχαριστώ, αυτή είναι υπεύθυνη για όσα τραβάτε. Να είστε καλά, διεκδικήσετε τη ζωή σας και του χρόνου πάλι. Κατά τις 7, πότε είναι 7. Αυτό. Και μην ξεχνάτε, 26 και 27 Δεκεμβρίου, 2 και 3 Γενάρη, Badminton Backstage. Οδηγίες κρίσης.